Σήμερα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της βιώσιμης ενεργειακής επανάπλασης, αλλά όχι μόνο αυτό γενικότερα, τα προγράμματα που θα ωφελήσουν και το Δήμο Καβάλας μέσα σε επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια αφορά την προγραμματική σύμβαση μέχρι το 2023 και επιτέλους μπορούμε και εμείς να πανηγυρίσουμε, γιατί τελείωσε και η διαδικασία των ενστάσεων, για το γεγονός ότι ο Δήμος Καβάλας πέτυχε να πάρει το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε ένα ποσό γύρω στα 8,5 εκατομμύρια, 8.600 περίπου, και είναι μια μεγάλη ανάσα για την πόλη. Στη βαθμολογία μας για τη στρατηγική πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, όλη η ομάδα που δούλεψε. Το γεγονός ότι βάλαμε όλους τους εταίρους μέσα και τον οργανισμό Λιμένα με τον κύριο Ηλιάδη και τα ΑΜΕΑ, ο κύριος Μάραγδος, το τεχνικό επιμελητήριο, η Δημοφέλεια, θα τα ακούσετε εδώ, οι πάντες ήταν συνεταίροι. Όλοι μαζί λοιπόν, και η Περιφέρεια, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την Καβάλα μια δημιουργική πόλη με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς τον τουρισμό. Θα ακούσετε σήμερα ότι τα προγράμματα απευθύνονται στη βελτίωση του κέντρου της Καβάλας και στην ελκυστικότητα του κέντρου για τον τουρίστα αλλά και για τους κατοίκους της. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που ιδιαίτερα σημαντικά έργα για το λιμάνι μας, που το λιμάνι είναι ολονών, έτσι το λέω και το ξαναλέω, έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, όταν παρότι έχουμε κάποιες δικαστικές διαφορές, παρόλα αυτά συνεργαζόμαστε σε αντίθεση και με άλλες πόλεις που οργανισμοί και δήμοι σκοτώνονται. Έχουμε βρει τη χρυσή τομή, προχωρούμε μαζί. Είναι έργα απαραίτητα για το λιμάνι, για την κρουαζιέρα. Έτσι, η κρουαζιέρα φέρνει ανάπτυξη για όλο τον τόπο. Δεν είναι έργα τα οποία είναι προς όφελος για τον οργανισμό όσον αφορά ταμιακά. Είναι έργα που ωφελούν όλη την πόλη και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η παρουσίαση έχει και έναν γενικότερο χαρακτήρα, με στόχο να παρουσιάσει όλο το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου, διότι το ΒΑΑ δεν είναι έτσι μια πέτρα που την πετάξαμε και κάποιον στόχο πέτυχε. Είναι ένα μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης και συνολικής στρατηγικής πάνω σε βασικούς άξονες, μετά από διαβουλεύσεις, μετά από εντατική τεχνοκρατική δουλειά, που κατέληξε σε τέσσερις σημαντικούς άξονες ανάπτυξης για την πόλη, πάνω λοιπόν στους οποίους στηρίζονται και το ΒΑΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δούμε σήμερα. Παρουσιάζουμε λοιπόν τη γενικότερη στρατηγική του Δήμου, καθώς και ένα πλέγμα χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία ήδη διεκδικούμε, μέχρι του δόρατος φυσικά το ίδιο εγκεκριμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής, τα οποία κοντεύουν να αγγίξουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι ένα πρόγραμμα και ένα σχεδιασμός όπου από την αρχή το επιμελητήριο συμμετείχε και τελικά συμμετέχει και ενεργά πλέον μετά την έγκρισή του με δύο συγκεκριμένες δράσεις, όπου έχει σχέση με τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού κέντρου ουσιαστικά ενημέρωσης νεοφυών και startup επιχειρήσεων, έτσι ώστε θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα στοχευμένα στην αγροδιατροφή, κυρίως και στον τουρισμό, να μπορέσουμε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και mentoring, έτσι ώστε όσοι νέοι θέλουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχειρηματική δραστηριότητα, να ξέρουν ότι θα υπάρχει ένας χώρος όπου θα δέχονται συμβουλές, καθοδήγηση από την αρχή της ίδρυσης ή σύστασης μιας επιχείρησης μέχρι χρηματοδοτικά εργαλεία, μέχρι τρόπους λειτουργίας τους, προβολή, διαφήμιση. Άρα σε αυτό το κομμάτι το επιμελητήριο θα συμμετέχει ενεργά, καθώς επίσης και σε ένα δεύτερο έργο, το οποίο είναι ουσιαστικά η δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου, θα λέγαμε ποιότητας, όπου θέλουμε ουσιαστικά να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό όπου κυρίως οι επιχειρήσεις εστίασης, ταβέρνες, καφέ και το καθεξής, να έχουν μέσα, να φέρουμε σε μια σύζευξη, θα λέγαμε, τοπικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων με τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης.